Στα 30 εκατομμύρια υπολογίζεται να φτάσουν οι επισκέπτες της χώρας μας το 2018, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Η Κρήτη είναι η δεύτερη περιφέρεια στην Ελλάδα μετά την Αττική, που προσελκύει το μεγαλύτερο αριθμό τουριστών, με περίπου 6 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ συνεισφέρει κατά το 1 τρίτο των συνολικών εσόδων. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό του τουριστικού πακέτου, του τουριστικού εισοδήματος, είναι αυτό που διοχετεύεται στην κάθε τοπική κοινωνία. Και θα θέλαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, προσπαθούμε λοιπόν να έρθουμε σε μια συνεννόηση, σε μια συμφωνία και με τους ξενοδόχους, εμείς οι έμποροι των τουριστικών περιοχών, να μπορέσουν αυτοί οι τουρίστες να περπατήσουν στην περιοχή, να καταναλώσουν στην τοπική περιοχή. Η αύξηση των δαπανών των επισκεπτών της Κρήτης και συνολικά της Ελλάδας αποτελεί για την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας το μεγάλο στοίχημα. Το τουριστικό πακέτο ήταν 14,5 δις. Αυτά τα 14,5 δις δεν αυξάνονται, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών. Θέλουμε λοιπόν ακριβώς η Ελλάδα να μην γίνει τόπος φθηνού τουριστικού προορισμού, να μην έχουμε μόνο τουρίστες χαμηλού και μέσου εισοδήματος, αλλά μέσου και υψηλού εισοδήματος. Νομίζω ότι αυτό αξίζουμε. Χαρακτηριστικό των περιορισμένων τουριστικών εσόδων σε σχέση με την αύξηση του τουρισμού είναι το γεγονός ότι από τα 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες της κρουαζιέρας, μόλις το 1,2 ξοδεύει χρήματα στους ελληνικούς σταθμούς. Θα πρέπει να δουλέψουμε. Και για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να πάμε πρώτα απ' όλα στις εκθέσεις που γίνονται στο Μαϊάμι της Αμερικής κάθε χρόνο, να μπορέσουμε από την κρουαζιέρα να πάρουμε από τα 3,5 εκατομμύρια επιβατών που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλια που έρχονται στον Πειραιά, στην Κρήτη και σε άλλα νησιά, το maximum. Η κατανομή της δαπάνης ανά επισκέπτη παρουσιάζει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της περισσινής σεζόν. Την υψηλότερη δαπάνη καταγράφουν οι Ελβετοί με 843 ευρώ ανά επισκέπτη, ενώ η χαμηλότερη καταγράφεται από τους Ιταλούς με 559 ευρώ.